Μάρια Πινάς. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα φάμε σπιτικό φαγητό. Δεν το περιμέναμε ποτέ ότι σε μια τέτοια εκπομπή θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι τόσο εξωφρενικά διαφορετικό. Γιατί συνήθως τρώμε όλα αυτά, ξέρετε, για εσάς τους φοιτητές. Τώρα όμως θα φάμε σπιτικό φαγητό. Να κάνουμε και λίγο καλό για την υγεία. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο ρεκόρ. Πρέπει, φίλε μου, Μάρια, πρέπει νομίζω. Μπράβο, παιδιά. Έχουμε βάλει πολύ υγιεινά φαγητά. Το κεφάλι μου, αλλά θα σπάσει από το κρίνι. Δεν έχει φάει πρωινό, τίποτα. Πονάω και πεινάω. Ωραία, λοιπόν. Έχω πρόβλημα. Πού, από πού πήραμε, συνοπτικά. Πόλης. Για... Πόλης. Πόλης. Κουζίν. Μπέικερι. Φταίω. Γενικά. Φταίω! Φταίω! Αυτή τη ζωή φταίω. Έχω κάνει κάποια λάθη. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που το γυρνάμε. Το βίντεο αυτό. Την πρώτη φορά το πεπέγγιασα. Κάτι έγινε. Πήγα να βάλω τα αρχεία να τα φτιάξω. Δεν είχα ήχο. Τρελάθηκα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα φτιάξω. Λέω, δεν πειράζει. Again. And again, and again, and again! Ας ελπίσουμε ότι τη φορά θα έχουμε ήχο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λευκό τυρί ή κολλιός. Αυτό είναι λευκό τυρί, δεν είναι φέτα. Αυτό είναι στρατός. Λοιπόν, έχουμε λευκή φετούλα, γιατί όχι, δεν είναι φέτα, είναι τυρί. Λευκό τυρί. Λευκό. Γιατί χωρίς τυρί μπορεί να πεθάνουμε. Γεμιστά. Γεμιστά, ορφανά όμως. Ναι. Και πατάτες. Μπιφτέκι, κοτόπουλο. Σπανακόριζο, god damn. Ποιος άλλος είναι άρρωστος με το σπανακόριζο? Α, Κρίς! Αυτό γιατί φαίνεται καλό. Κρίς! Τι είναι αυτό? Είναι κοτοπουλάκια, σνιτσελάκια. Ό,τι καλύτερο. Με ριζάκι, μπασμάτι. Deep fried και παστίτσιο. Motherfucking παστίτσιο, γιατί έτσι πρέπει. Ήθελα λίγο πιο μαύρο το παστίτσιο πάνω. Από πάνω, ε. Παστίτσιο. Και μια δεύτερη φετούλα. Λοιπόν. Με πέντε. Ό, το παιδί μου. Το πόλι σαν μαγειρίο είναι γενικά πιο ακριβό από τα άλλα που έχουμε κάνει. Που είναι όλα 3 ευρώ, 3,5 μερίδες. Ναι. Αλλά πόσο δηλαδή έχει μερίδα, περίπου 4 το σπανακόριζο, 5-5,5 τα άλλα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει προσφορά, ναι. 4 μερίδες, 12 ευρώ. Άρα 3 ευρώ μερίδες. Καλό. Καλό. Εκεί αξίζει. Άρα τώρα δηλαδή στα 2, στα 3 άτομα και πάνω αξίζει να πάρεις. Ναι. Ωραία. Από πού να ξεκινήσουμε? Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με σπανακόριζο. Ναι, έχω θολώσει τέλος σπανακόριζο. Εσείς. Δεν θα φας πανακόριζο. Όχι. Δεν τρως γενικά πανακόριζο. Δεν τρως πανακόριζο. Ωραία, ας αρχίσουμε από κάτι άλλο. Ας αρχίσουμε παστίτσα. Παστίτσα. Ξύζουμε τη φέτα. Α, σωστό. Ναι. Που είναι ένα element του σημερινού γεύματος. Σωστό. Το οποίο θυμίζει σε κάτι κηδείες που βγάζουν κάτι. Λευκό τυράκι. Είναι σαν αθότυρο, ρε μάλλον. Ναι. Εντάξει, όχι πάρα πολύ. Είναι και λίγο. Είναι light. Είναι τυρί light, σίγουρα. Είναι cringe. Ναι, ρε πούστη μου. Δεν πειράζει. Είναι... Από το τίποτα. Καλό. Απ' τη λότελα. Εντάξει, δεν θα το ήθελα. Δηλαδή, προτιμάω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Προσοχή στα να πάω να πάρω εκείνο. Προσοχή στα φαγητά και αυτό μας γαμίσει κουέρνα. Τώρα καθάρισε. Πάμε. Προχωράμε. Ωραία. Παστίτσο. Παστίτσο. Έξτρα προσοχή. Πάμε. Warning. Κοβό. Κόψε. Κόψε, φάει, δοκίμασε. Παστίτσο, true. Σαμέλη φαίνεται καλά, όντως και εγώ θα την ήθελα λίγο πιο καμένη. Ναι. Καλύτερα γιαούρτι να φας. Δεν είναι κακό. Όχι. Κακό, δεν είναι κακό. Για να στάζει το λαδάκι λίγο... Ναι. Τι. Κάτι μου λείπει. Είναι... Σαν να είναι light. Κάτι... Ωραίο είναι, νόστιμο είναι. Όντως θα ήθελα λίγο πιο καμένο πάνω. Είναι λίγο ανάλατο. Είναι λίγο ανάλατο. Αυτό. Και δεν έχει αρκετό κυμά. Ναι. Για παστίτσιο. Για παστίτσιο. Δεν πειράζει. Οκ. Okay. Καλό. Overall. Η μπεσαμέλ του είναι καλή για κάποιο λόγο. Ναι, απλά. Θέλει κυμά. Θέλει αλάτι. Θέλει λίγο ακόμα. Ναι, το έκανα. Και λίγο αγάπη θέλει. Δεν πειράζει. Το τρώω όμως ευχάριστα. Εγώ είμαι πολύ δύσκολο με το παστίτσιο. Δεν τρώω γενικά γιατί δεν μ' αρέσει έτσι όπως το κάνω. Αυτό τρώγεται. Δηλαδή. Τρελός. Δεν υπάρχει κακό παστίτσιο. Υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να το φάω το παστίτσιο. Κακό παστίτσιο, όντως. Αυτό τρώει το. Δεν υπάρχει. Μακαρόνια Αμερική. Μάγει πεσαμένα το φάσα. Ωραία. Συνεχίζουμε στα τέτοια. Γεμιστά. Πάμε. Τα κάνω λίγο έτσι να δούμε ψήσιμο. Medium rare. Είναι καλό. Είναι κοκκινιστό μέσα. Έχει γίνει δουλίτσα. Αυτά φαίνονται προσεγμένα, δες. Ναι, όντως. Ναι. Ωραία κομμένα, λαχανικά. Καλό. Καλό φαίνεται αυτό. Μάνι για το πόσο πεινάς, πόσες φορές έχεις σηκωθεί να πας εκεί κοντά να δείξεις. Μαλάκα, είναι εξωφρενικό, αλήθεια. Κάνουμε YouTube. Κάπως πρέπει να... Κάποιος, μάλλον, όχι κάπως. Ωραία, μαλάκα, ναι.
Καλό. Εγώ... Είναι από τα πιο ωραία γεμιστά που φάει. Δεν φτιάχνει αυτό το μπίπα, αλλά είναι καλά. Εγώ παίζω με φέτα. Πάντα. Φέτα που δεν είναι φέτα. Θέλει μαύρο ψωμί τα γεμιστά. Κοιμάται γεμιστά. Κοιμάται και φέτα. Extreme καλά. Όντως. Και την πιπεριά όμως. Μικρός που την έβγαζα. Ήμουν μικρός παίκτης. Τώρα όλα μέσα. Μπράβο. Μεγάλος. Εκτός το καπάκι δε. Μα λέγα extreme. Απ' έξω τα καλύτερα γεμιστά που υπάρχουν. Απ' έξω σίγουρα τα καλύτερα. Στη χώρα. Ναι. Στη χώρα. Μαλακά θεϊκά γεμιστά. Δεν υπάρχει μαλακά. Μαλακά θεϊκά γεμιστά. Απίστευτο. Ψέμα μα. Hidden gem. Hidden gem. Extreme. Και το πήραμε. Μόνο πέρα... γεμιστά έπρεπε να μου λέει αυτό. Ναι. Το πήραμε επειδή λέγαμε κάτσε τι να πάρουμε. Να βάλουμε ακόμα μια μερίδα. Ναι. Όντως extreme. Μαλακά. Extreme. Εντάξει. Εντάξει. Πρόβλημα. Θόλωσα. Πρόβλημα. Η πιπεριά. Γιαγιά. Άντε γεια. Βάλε και λίγο φέτα όμως μέσα. Ναι. Γιαγιάς. Γεμιστά γιαγιάς. Είναι καλύτερα. Είναι σπιτικά, είναι σπιτικά. Έχει αγάπη αυτό το γεμιστά. Μ' αρέσει. Πώς νιώθεις που το λέω και δεν με πίστευες δεν τα εκπάρει. Ό,τι να είναι. Ναι, όχι, όντως. Νόμιζα είναι overreact. Φάνηκε όταν το έκοψες. Τα γεμιστά είναι top. Ωραία, μπαλακά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Απάρεις. Οριακά θέλω μετά να ξαναπαρακείλω μια τέτοια πατατούλα. Δεν κοιμάσουμε πατατούλα. Τι γαλλική είναι. Τι. Εντάξει. Πιατάρα μαλάκα. Ωραίο. Πιατάρα. Για... Overall 8. Για... Overall 10 μαλάκα. 10. 10. Για 4 ευρώ κάνω αυτά. Για να φας έξω. Γεμιστά. 10. Δεν έχω φάει έξω καλύτερα γεμιστά. Μαλάκα extreme. Ναι, τέλεια. Και στα γεμιστά φόλωσα, έχει κάποιους πολύ περίεργους ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι τους αρέσουν τα γεμιστά να είναι σπιρωτό το ρύζι. Το ρύζι στα γεμιστά πρέπει να είναι μπλιάτς. Αυτό είναι τέλειο. Να λιώνει. Αυτό, έτσι πρέπει, αυτό, έτσι πρέπει. Να λιώνει. Να σου πω κάτι. Και να έχει κοιμά. Για ορφανά, μαλάκα είναι extreme ωραία. Άρρωστο. Φαντάζομαι να έχει και κοιμά μέσα. Άρρωστο. Δεν μπορεί να μην ήταν τόσο ωραία. Μπορεί να μην ήταν τόσο ωραία. Δεν γίνεται. Μπορεί να μην ήταν. Πολύ καλό, πολύ καλό. Άμα και bacon. Ωραία, φαντάζεσαι γεμιστά με bacon. Δεν το έχει κάνει λεφτά εκατομμύρια. Πετρετζίκι, φίλε! Κάνουμε μπέικον για μισά βγάζει λεφτά. Άρρωστο! Άρρωστο. Πάμε επόμενο, next. Ποιο? Συνεχίστε στο σπανακόριζο λίγο να δω εγώ κάτι. Σπανακόριζο. Λοιπόν, σπανακόριζο. Περίμενε, εσένα αρέσει σπανακόριζο ή ρίζο σπάνακο. Όχι, εμένα μου αρέσει να έχει πιο σπανακόριζο με φολ. Με φολ. Λεμόνι. Ναι, σωστός. Και αρρώστια. Αρρώστια. Φέτα δηλαδή. Το σπανακόριζο σε πάει τρελή κορδέλα όμως. Δεν σε πάει τίποτα άμα είσαι σωστός. Μαλάκα! Φαίνεται ότι έχει μέσα κρεμμυδάκια τα πάντα όλα. Ωραία, δεν κατάλαβα τίποτα. Καίει. Όχι, είναι σούπα. Δεν έχει κάτι, είναι σούπα. Πάμε επόμενο. Πώς σας φάνηκε το σπανακόριζο, δεν το προτείνετε. Το σπανακόριζο δεν θα το αξιολογήσουμε, γιατί κάναμε εμείς μια μαλακία. Και θα ήθελα να το ξαναπάρουμε άλλη φορά για να το ξαναδοκιμάσουμε. Εντάξει, μέτρια γεύση. Εμένα δεν μ' άρεσε πολύ. Εσύ, Μάρια, σ' άρεσε. Εγώ δεν έχω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ωραία, προχωράμε. Και παίρνω όλες παρακόλουθες. Ναι, ναι. Τι να πάμε πάλι. Θόλωσε, βέβαια. Για να δούμε εδώ. Συνήθω Εργοτόπουλο. Αυτό φαίνεται πολύ ωραίο. Spice, λίγο. Πάρα πολύ καλό. Η σώση είναι πολύ ωραία. Μαλάκα, πάρα πολύ καλό. Αν νόμιζα θα βάλει το πιρούνι στη σώση. Έχει top κουρκούτι μαλάκα. Ναι. Έχει βάλει, είναι spicy κουρκούτι, ελάχιστα. Είναι μαλακό. Φαίνεται ότι το έχει κάνει αυτός. Δεν είναι. Να πούμε ότι όσοι ήσασταν members, όσοι είστε μάλλον members, ή θέλετε να γίνετε, το βίντεο του μήνα είναι chicken. Ήταν του προηγούμενου μήνα, πρέπει να γίνετε μπόγες για να το δείτε. Chicken stripes versus από πολλά μαγαζιά της πόλης. Ναι. Και ήταν και αυτό μέσα. Extreme World. Και είπαμε περαιτέρω τι θέση πήρε. Επαγγελματικό εστιατορίου, το εστιατόριο τόσο καλό δεν κάνει. Το ρύζι. Μαλάκα είναι σπιρωτό. Πάρα πολύ καλό. Μαλάκα είναι σπιρωτό. Έφαγες. Πρέπει να είναι μπασμάτι. Ναι. Μαλάκα είναι. Ωραίο.
Δεν είναι ωραίο, είναι απόλυτο ψήσιμο. Τι λέμε τώρα, μάλλον. Είναι fluffy. Είναι τέλεια μορφή, απόλυτο ψήσιμο. Η μερίδα είναι τέλεια. Όντως. Με τη σόσα κιόλα. Το ρύζι δεν υπάρχει. Είναι το ρύζι που ψάχνω να βρω. Καλό. Και δεν μπορώ να το κάνω ποτέ. Αυτό δεν γίνεται. Είναι fluffy rice. Πώς μπορείς να κάνεις το ρύζι. Δεν μπορώ να ψήσω ρύζι. Είναι ένα από τα πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Είναι πολύ εύκολο. Το ξέρω, εγώ δεν μπορώ. Όσε φορέ το έχω κάνει. Μπορώ να κάνω πολύ περίεργα φαγητά. Μαγειρεύω, μου αρέσει. Ρύζι δεν έχω πετύχει ποτέ ζωή μου. Δεν μπορώ. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Το ρύζι είναι η πρώτη φορά που τρώω ρύζι από μαγειρεύω και μου αρέσει. Ναι, γιατί όλοι κάνουν εκείνο το πιλάφι. Το, ναι, ναι. Το πολύ δυνατό. Το... Αυτό εδώ. Είναι το Blue Bonnet εκείνο. Αυτό είναι μπασμάτι. Το καλύτερο ρύζι που έχω βάζει είναι αυτό το China. Το China, I love you long time. Ωραία. Ποιο είναι καλύτερο από όλα? Τα γεμιστά. Τα γεμιστά. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Το πιο προσεγμένο, πιο ωραία μαγειρεμένο. Θόλωσα, θόλωσα. Μ' αρέσει το ρύζι, δεν υπάρχει. Γι' αυτό γάμισε μαλάκα τον τέτοιο, να ξέρεις. Ποιο? Τα γεμιστά. Τα γεμιστά. Είναι το ρύζι τσίτι. Πρέπει να έρχεται από Κίνα. Απευθείας. Ή ξέρουν καλά να το μαγειρεύουν. Ή αυτός που το μαγειρεύει είναι νίντζα. Πρέπει να το κάνει πριν τις πιπεριές. Μα δεν ξέρω. Τέλειο. Πολύ ωραίο. 10 στα 10 στο ρύζι. Γεμιστά. Κοτόπουλο. Μπιφτέκι κοτόπουλο. 10 στα 10 βαλέ. Πρόσεξε. Θόλωσα, θόλωσα, θόλωσα. Γεμιστά. 10 στα 10. Δεν είχα προσέξει τίποτα. Σνιτσελάκι με τέτοιο 9,5. Ναι. Μπιφτέκι με τέτοιο 9. Ναι. Ο Καστίτσιο 7. 7. Εντάξει, το δέχομαι. 7. Το δέχομαι το 7. Λίγο. Α! Δεν έμεινε λίγο. Την άλλη φορά είχαμε πάρει και μοσχαράκι που είχαμε γυρίσει στο βίντεο και το φιλάραμε. Μοσχαράκι, ελιά. Μοσχαράκι που δεν είχε σήμερα. Και δεν είχε σήμερα. Ναι. Πάλι καλά που δεν είχε, θα πέραμε μοσχαράκι ή θα πέραμε γεμιστά. Δεν θα πέραμε τα γεμιστά, να δούμε. Ήτανε top και το μοσχαράκι. Πολύ μαλακό το έχω φάει κι εγώ. Top! Γενικά έχει πολύ καλό φαγητό. Ναι. Έχει πολύ καλό φαγητό. Πόλης, μαλαφά. Τι έχεις κάνει. Καινούργιο μαγαζί, ε. Το Πόλης. Ναι. Δεν νομίζω. Δηλαδή... δεν είναι και πάρα πολύ παλιό. Να μια πενταετία. Είναι. Θεωρώ. Πάτε, παραγγείλτε όλοι. Στα σχόλια γράψτε τα γλέωρα στη δύο. Στα σχόλια γράψτε. Να καταλαβαίνουν ότι γίνεται. Να, γράψτε. Θέλω και μιστά. Θέλω και μιστά. Θέλω και μιστά. Το έφαγε ο αγλέωρα και τρελάθηκε. Το κύμα. Να καταλάβουν. Να δουν τι εστί αγλέωρα στη δύο. Κάντε sold out. Είστε δυνατοί ρε αγλέωρε. Αυτό είναι challenge. Ωραία λοιπόν. Σήμερα Τρίτη. Μην κάνετε like στο βίντεο. Και αύριο. Γράψτε στα σχόλια στην παραγγελία αγλέωρα στη δύο. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη που βλέπετε αυτό το βίντεο. Παραγγείλετε όλοι αγλέωρα. Τέτοιο. Δηλαδή, αν σήμερα έχετε φαγητό στο σπίτι, λέτε τη μάνα σας. Μαμά, αύριο μην... δεν θα φάω εγώ, θα φάω απ' έξω. Εντάξει. Πάλι απ' έξω θα φας. Ναι, θα φάω απ' έξω γιατί το είπε ο Παύλος και ο Μάριος. Ποιος είναι αυτό. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη το να μην σε νοιάζει. Λοιπόν, μαμά, μην με υπολογίζει αύριο. Μαμά. Συνονίσαι με την παρέα σου λοιπόν. Και αν όχι σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη, παραγγείλετε όλοι μαζί πόλεις 4 μερίδες 12 ευρώ. Νίντζα. Και γράφετε τα γλέωρα στη βία από κάτω, αγλέωρα στη βία, αγλέωρα στη βία, αγλέωρα στη βία στα σχόλια. Και να το δουν τόσες πολλές φορές από όλη την Θεσσαλονίκη που πάμε πλάκα, μην ξέρουν τι γίνεται. Αυτό. Αυτό. Για να μην βγάλει ο Πόλης καμιά προσφορά μόνο για τους αγλέωρες. Για τους αγλέωρες. Καλά τώρα τι λέμε. 50%. Τζάμπα. Για να μην βγάλει ο Παπ ένα. Όποιος γράφει αγλέωρα στη βία να παίρνει και ένα τζόκερ. Τζάμπα γεμιστά. Μαλάκα τα γεμιστά δουλειά. Τελό. Φίλε, τα γεμιστά. Ενώ είναι. Δηλαδή τι είναι, ρύζι, ξέρω με λαχανικά. Είναι ένα φαγητό που λες. Τι θα πάω, γεμιστά. Ο αγέρα μαλάκα. Δεν το πετυχαίνουν. Σπίτι σου είναι γαμάτο. Απέξω δεν τα κουμπά. Δεν τα παίρνει. Δεν τα κουμπά έξω. Σπάνια το πετυχαίνουν. Δηλαδή εγώ έχω φάει από λίγου ανθρώπου ωραία γεμιστά. Ναι, ναι, και είναι πολύ ωραίο. Το καλύτερο ψου ήταν σήμερα. Like, subscribe. Όλα ωραία. Motherfucker. Τα λέγαμε, φιλάκια. Σε αυτό το βίντεο θέλουμε 813 like.